Σε απόγνωση έχει περιέλθει μια 70χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα, η οποία με την πενιχρή σύνταξη των 347 ευρώ που παίρνει το μήνα δεν μπορεί να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο για το μικρό διαμέρισμα που αγόρασε όσο διατηρούσε περίπτερο στην πόλη, με αποτέλεσμα να βγαίνει στο δρόμο. Είχε το περιπτεράκι στην Ναβαρίνου και Άβδας. Πήρε λοιπόν ένα δάνειο για να μπορέσει να πάρει ένα σπιτάκι. Το πήρε λοιπόν το σπίτι και δεν μπόρεσε μετά, αφού έχασε το περίπτερο. Έμεινε άνεργη, δεν είχε συνταξιοδοτικό δικαίωμα ο άντρας, ο οποίος πέθανε και δεν είχε δικαιώματα να έχει σύνταξη, να παίρνει από κάπου, και αυτή τη στιγμή ζει με 347 ευρώ σύνταξη περίλυκα. Το 2020 έγινε πληστηριασμός με συμβολιογράφο το Κρανίδη, με τα γνωστά δηλαδή, για να μην υπάρχουν αντιδράσεις μετά τις φασαρίες που οποίες γίνανε σε όλη την Ελλάδα. Μπήκανε σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής κλπ. Τις βγάλανε στον πληστηριασμό το σπίτι. Και τώρα, μετά από στην πανδημία, μέσα στην πανδημία, την ώρα που λέγανε να κάτσουν όλοι στα αυγά τους, οι συντάξεις μειώνονταν, οι συνταξιούχοι είδαν λοιπόν ότι ακόμα και οι επικουρικές συντάξεις καταργούνται, όλα αυτά δηλαδή που βιώσαμε σαν πολίτες, ήρθαν τώρα στο διατάφτα, 2021, προχθές, ένα μήνα πριν, την ειδοποιήσανε με δικαστικό κλητήρα να εγκαταλείψει το σπίτι της, γιατί το πήρε η τράπεζα, η Alpha Bank, με πληστηριασμό, με 53.000, με 56.000 αξία. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνας Συνταξιούχων Καλαμάτας, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και άλλοι φορείς καλούν όλους να βοηθήσουν με τον τρόπο τους, ώστε να μην βγει η γυναίκα από το σπίτι της, τονίζοντας πως αυτό δεν είναι το μόνο περιστατικό που καταγράφεται στην πόλη της Καλαμάτας. Έκανε ένα αίτημα στην τράπεζα. Εδώ είναι και ακόμα το παιδί που εμείς βέβαια διαφωνούμε και σε με αυτό, αλλά η γυναίκα έκανε ένα αίτημα όπως κάνουν όλοι να μείνει με νίκιο που να πληρώνει με αυτό το καινούριο νόμο. Και η τράπεζα το απέρριψε και το αίτημα αυτό. Και την απειλή στις 22 του μηνός, της έδωσε μια προθεσμία 21 του μηνός, στις 22 του μηνός να πάει με εισαγγελέα και με αστυνομία να της κατασχέσουν το σπίτι, τα πράγματα, ό,τι έχει μέσα κλπ. Εμείς αντιδράσαμε, σαν μόλις το μάθαμε, απευθύνθηκε σε εμάς και αντιδράσαμε και λέμε ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι πλησιδιασμοί γίνονται και ερχόμαστε στο διατάπτα και από ό,τι διαπιστώσαμε μετά από αυτό δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν εκατοντάδες, άμα μπείτε δηλαδή κατά σχέση Καλαμάτα, θα δείτε εκατοντάδες που τους έχει έρθει το Μπουγιουρδί να καταλήγουν στα σπίτια τους. Δηλαδή πήραν τόσες ανακεφαλαιώσεις, ανακεφαλοποιήσεις τράπεζες, μειώσαν τις συντάξεις και τώρα έρχονται να πάνε και τα σπίτια μας. Λοιπόν, καλούμε τους συνταξιοδοτικές οργανώσεις, συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους, όλο τον κόσμο την Δευτέρα, σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας έξω από την τράπεζα, να ζητήσουμε από την Αλφα, από το Διευθύντη, να μεταφέρει επάνω ότι να μην τολμήσουν να πάνε το σπίτι της γυναίκας, και στις 21 του μηνός, έξω από το σπίτι, να μην επιτρέψουμε κανένας εισαγγελέας, καμία αστυνομία να μην τολμήσει να πλησιάσει τους ανθρώπους. Και το αίτημά μας είναι ότι να διαγραφούν τα χρέη, κανένας με πρώτη κατοικία να μην χάσει το σπίτι του,